Δεύτερο μέρος εκπομπής και πάμε να ανοίξουμε ε, την θεματική που έχει να κάνει με πολιτικές εξελίξεις, που έχει να κάνει με μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες εβδομάδες, με φόντο βέβαια την ε, κρίσιμη, κατά πολλούς, εκλογική αναμέτρηση της προσεχούς Κυριακής 21 του Μάη. Φιλοξενούμε εδώ στον όμιλο της Κρήτη TV, εδώ στην εκπομπή μας, στην Κρήτη σήμερα, τον επικεφαλής της πνοής δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κούβελα, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω και στην εκπομπή μα. Και εγώ σα ευχαριστώ εκ βάθου καρδία που έλεγε και η Μαγαρίτησα η μάνα μου για την πρόσκληση και για την πάρα πολύ θερμή φιλοξενία. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε, κύριε Κούβελα, από τα βασικά. Δηλαδή, πώ προέκυψε η πολιτική κίνηση, αυτή η πολιτική πρωτοβουλία πνοή δημοκρατία. Η πολιτική αυτή κίνηση προέκυψε ξαφνικά με τον ίδιο τρόπο που προέκυψε και μια πανδημία, και κάποιοι άνθρωποι που δεν είχαμε προηγούμενη σχέση έτσι άμεση με την ενεργή πολιτική προβληματιστήκαμε για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα και τέτοια γεγονότα. Ε, εγώ ήμουν καθηγητής, έχω τελειώσει και ιατρική και φαρμακευτική, η ειδικότητά μου είναι η θεραπευτική, η κλινική φαρμακολογία, πώς δηλαδή θα διαλέγουμε φάρμακα για, τον, για τους ανθρώπους, είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο. Και μια από τι δουλειέ τη ιατρική μου ειδικότητα είναι και η αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων. Κάτι που το έκανα από το 2009 μέσα από διάφορε θέσει ευθύνη. Έχω υπάρξει εκπρόσωπο τη Ελλάδα στην Κεντρική Επιτροπή που αποφασίζει για τι αδειοδοτήσει των Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Ήμουνα για μια πενταετία πρόεδρο τη Επιτροπή Αξιολόγηση Φαρμάκων για την Αποζημίωση. Και επί τη ουσία, επί 12-13 χρόνια, η δουλειά μου είναι να αξιολόγω φάρμακα. Όταν λοιπόν προέκυψε η, η επιδημία στη χώρα μας και έπρεπε να δούμε τι θεραπευτικά μέτρα θα πάρουμε, εγώ ενεργοποιήθηκα. Δυστυχώς οι, οι θύνοντες δεν άκουγαν εμένα. Θεώρησαν ότι υπάρχουν άλλοι ειδικοί καλύτεροι. Αυτό είναι ιερό του δικαίωμα. Αλλά αυτό δημιούργησε ένα τεράστιο ε, πρόβλημα το οποίο σιγά σιγά εμφανίζεται. Δόθηκαν λοιπόν από την αρχή λάθος φάρμακα δόθηκαν περιτά φάρμακα, δόθηκαν επικίνδυνα φάρμακα και τέλος φτάσαμε να χρησιμοποιήσουμε το εμβόλιο με τελείως παράδοξο τρόπο και με τελείως μη σύνομο τρόπο γιατί η άδεια δεν αφορούσε παιδιά και εγγύους. Εμείς το δώσαμε σε όλους, το δώσαμε και υποχρεωτικά με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε μια αύξηση της γενικής θνησιμότητας την δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη και κανένας δεν βγαίνει να απολογηθεί για αυτούς τους περιτούς θανάτους. Άρα λοιπόν, Και αυτό ήταν ο βασικό λόγο που σα όφησε αυ... να προχωρήσετε. Ο λόγο ήταν ότι υπέστηκε η... μια πάρα πολύ μεγάλη δίωξη και συνειδητοποίησα ότι όταν διώκεται καθηγητή Πανεπιστημίου, που τέλο πάντων έχει και συνταγματική ασυλία από το να εκφράζει τη γνώμη του, και εγώ δεν είπα τη γνώμη του, εγώ δήλωσα ότι πρέπει να συμμορφωθούμε με του νόμου. Συνειδητοποίησα ότι η μοίρα του πολίτη είναι πάρα πολύ άσχημη. Και επειδή συνυπολόγησα και όλα τα προηγούμενα που μα έχουν συμβεί, από την οικονομική κρίση, από τα μνημόνια, από τη συμφωνία των Πρεσπών, από το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου που ήταν η πιο βίαιη μεταφορά κεφαλαίων, από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, τα οποία φαίνονται όλα οικονομικά, αλλά είναι και εθνικά θέματα τα οποία συζητούνται, που δεν θα έπρεπε να συζητούνται καθόλου. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε βρεθεί σε ένα παραλήρημα μια εξουσία που απλώ αλλάζει πρόσωπα και δεν αλλάζει πολιτική. Και με αποτέλεσμα πραγματικά να βρισκόμαστε σε μια δινή θέση ω έθνο. Πριν από τη σύσταση τη πολιτική αυτή ε, κίνηση, μπήκατε στη διαδικασία να συζητήσετε με κάποιο πολιτικό αρχηγό, με κάποιο πολιτικό κόμμα, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα συνασπισμό στον οποίο θα συμμετέχετε. Πρώτον, εγώ ήξερα, γνώριζα τι πολιτικέ ηγησίε των προηγουμένων ετών. Κανένα δεν μίλησε μαζί μου. Δεν, δεν, δεν δέχτηκε δεν... να μιλήσει μαζί Όχι, σας. βέβαια, και μάλιστα σε κάποια φάση. Ήτανε, ήμουνε και με τον Γιάννη τον Ιαννίδη, τον διάσημο καθηγητή του Στάνφορντ και στην πιθανότητα να μιλήσουμε με κάποιον πολιτικό αρχηγό αρνήθηκε να μας δει. Άρα λοιπόν στην ουσία υπήρξε μια άρνηση να ακούσουν την άλλη άποψη, που ήταν η πραγματική άποψη. Ε, στη συνέχεια μίλησα σχεδόν με το σύνολο των ανθρώπων που απαρτίζουν τα μικρότερες κινήσεις και νεότερες. Ε, δεν μπόρεσα να βρω κάποια... Ε, άκρη, γιατί επί της ουσίας ε, διαφωνώ στη μέθοδο. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει εγώ με έναν άλλο αρχηγό να τα βρούμε, γιατί τι ακριβώς θα βρούμε. Εγώ πιστεύω ότι η ένωση τέτοιων κινήσεων γίνεται στη βάση τους. Κάποιοι άνθρωποι αποφάσισαν να με ακολουθήσουν για συγκεκριμένους λόγους και δεν αποφάσισαν να πάνε, ξέρω, στον Β ή στον Γ. Αν λοιπόν αυτοί δεν συνενωθούν μεταξύ τους για το τι πρέπει να ακολουθήσουμε και ποιο είναι το ιδεολογικό σχήμα, προφανώ θα τα καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει ένωση. Δεν μπορώ εγώ δηλαδή να συνειδηθώ με έναν άλλον ανάλογο και να πούμε, παιδιά, τώρα θα είμαστε με εκείνον που ουσιαστικά δεν εκφράζει μια μερίδα πληθυσμού. Βάλιστα. Άρα λοιπόν στην πολιτική ένα και ένα δεν κάνει ποτέ δύο, μπορεί να κάνει μηδέν, μπορεί να κάνει και τίποτα κτλ. Ε, πίσω από το πνοή δημοκρατία τι κρύβεται. Το όνομα. Η πνοή ανταποκρίνεται στο πνεύμα το οποίο είναι η αιτία τις σκέψεις και τις δράσεις, είναι η αναπνοή, χρειαζόμασταν μια ανάσα στη χώρα, είναι το αεράκι που φουσκώνει τα πανιά και κινείται το πλοίο όμορφα και αρμονικά και είναι μια λέξη με πολυεπίπεδες έννοιες που η μία στο μυαλό μου ήταν πιο όμορφη από την άλλη. Άρα λοιπόν όταν κάπου έπεσε η ιδέα μου άρεσε πάρα πολύ. Έχετε κάνει λόγο για μια παρατεταμένη διαχρονικά παραπληροφόρηση και έχετε σταθεί, αν δεν κάνω λάθο, στον όρο ε, αντιγνωσία. Α, δεν θέλω. Αντιγνώση. αντιγνώση. Αντιγνώση, σωστά. Δεν θέλω, ωστόσο, να σταθούμε ε, στην περίοδο τη πανδημία. Θέλω λίγο να το γενικεύσουμε και να μα φέρετε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Πάνω στην προσπάθεια και σε ένα σχεδιασμό παραπληροφόρηση και στην έννοια της, στον όρο, αντιγνώση. Ναι. Λοιπόν, η αντιγνώση είναι το δημιούργημα μιας ψεύτικης γνώσης, η οποία εμφανίζεται ως αληθής. Όταν λοιπόν βγαίνει κάποιο και λέει η ειδική η επιστήμη, η επιστήμη είναι μέθοδος, δεν είναι αποτέλεσμα, και η επιστημονική μέθοδος είναι έχουμε τη θέση Υπάρχει αντίθεση, γίνεται σύνθεση, είναι καινούργια θέση και καινούργια αντίθεση. Δεν υπάρχει επιστήμη χωρί αντιθέσει. Άρα λοιπόν, όταν κρύβεται τελείω ή πολεμάται η αντίθετη άποψη, αυτό που έχουμε δεν είναι επιστήμη, είναι δόγμα. Και για να καταλάβετε, μα περνάνε τόσο όμορφα διάφορα πράγματα που τα θεωρούμε δεδομένα. Και να σα πω ένα απλό παράδειγμα: Στο Σύνταγμα περιγράφεται διάκριση των εξουσιών. Άρα λοιπόν, η εκτελεστική, η νομοθετική και η δικαστική εξουσία οφείλουν να είναι άσχετη μία από τι άλλε και να ελέγχει μία την άλλη στην δική μας χώρα, οποιοδήποτε εκλέγεται βουλευτής με το κυβερνόν κόμμα, μπορεί να γίνει υπουργό και διατηρεί και τις δύο ιδιότητες. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μιλάμε για διαπλοκή των εξουσιών, μιλάμε για ταυτοπροσωπία. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι Γιάννης και Γιάννης Πίνη. Αυτό δεν είναι δημοκρατικό. Θα μου πείτε πώς γίνεται. Πολύ εύκολα. Όποιος γίνεται υπουργό, παρετείται από βουλευτής. Δεν μπορεί να έχει αυτέ τι δύο θέσει. Δεν ταιριάζουν δύο καπέλα στο ίδιο κεφάλι. Όταν δε με συνταγματική διάταξη ορίζεται ο διευθέτη, ο άνθρωπο που καθορίζει την, α, την διοίκηση την, α, τη, τη, του δικαστικού σώματο και είναι πάλι η εκτελεστική εξουσία, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια απόλυτη διαπλοκή των τριών εξουσιών. Κάτι που δεν σημαίνει καθόλου δημοκρατία. Αυτό λοιπόν είναι ένα ψεύτικο αφήγημα που έχει περάσει στον, στον, κόσμο και κανεί δεν αντιδρά. Γιατί το θεωρεί φυσιολογικό. αυτό είναι λοιπόν τελείω παθολογικό. Ένα άλλο κομμάτι, α πούμε, είναι ότι ασχολούμαστε ας πούμε, στα εθνικά μα θέματα συνεχώ με τα δικά μα προβλήματα. Πού είναι η υφαλοκρηπίδα των δικών μα νησιών, πώ θα ήταν η αόζη δική μα, γιατί κάποιοι ίσω την διεκδικούν κτλ. Και, και κανένα δεν έχει βάλει ένα πράγμα στο τραπέζι, το οποίο περιγράφεται στην ενεργή ακόμα συνδίκη τη Λοζάνη, που λέει ότι η Τουρκία δικαιούται τρία μίλια από τι ακτέ τη. Τελεία. Από εκεί και πέρα δεν δικαιούται να ομίλει γιατί ούτω ή δεν έχει υπογράψει και τη σύμβαση για το δίκαιο των θαλασσών. Επομένω, για ποιο λόγο συζητάμε για τα δικά μα και δεν λέμε κάθε φορά τρία μίλια και τελειώσαμε. Άρα λοιπόν στην ουσία βλέπουμε ότι έχουμε μια υποχωρητική και τελείω δοτική στάση και αυτή προσδιορίζει σε όλα τα επίπεδα. Είναι δυνατόν να λέμε, να δηλώνουμε ω χώρο ότι είμαστε στη σωστή πλευρά τη ιστορία. Πού την ξέρουμε τη σωστή πλευρά τη ιστορία. Εμείς ως έθνος οφείλουμε να φροντίζουμε τα του έθνους μας και τα συμφέροντά μας. Άρα λοιπόν ούτε γάμοι, ούτε αραβώνες, ούτε ερωτοτροπίες υπάρχουν άλλα έθνη. Είναι συμφέροντα τα οποία θα πρέπει εμείς πάντα να εξυπηρετούμε. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να είμαστε προβλέψιμοι. Η πρέπει θέση να είμαστε... Σας και η άποψή σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε αυτήν. Λοιπόν εγώ ως άτομο ήμουν πάρα πολύ οίο υπέρμαχος της ισχύου τη ενώση και ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και κυρίως η Ευρώπη για τους πολίτες της. Όπως εξελίχθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπιστώσαμε ότι ήταν μια ε, οικονομική συμφωνία κάποιων ισχυρών προκειμένου να αρμεύουν με μεγαλύτερη ευκολία, ευκολία τις φτωχότερε χώρες. Σήμερα λοιπόν υπάρχει ένα συνοθήλευμα κρατών στο οποίο υπάρχει μια απόλυτη λειψανδρία ηγετών το βλέπουμε εμφανέστατα, δεν ξέρουμε ούτε τα ονόματά τους δηλαδή, βλέπουμε μια αβουλία, βλέπουμε να ακολουθούν γεγονότα που είναι πραγματικά αντίθετα με το άμεσο όφελος των λαών τους και δημιουργείται μια ανυπόφορη κατάσταση. Εμείς δεν μπορούμε σήμερα να δημιουργήσουμε πλούτο στη χώρα, δεν μπορούμε πραγματικά να αντιδράσουμε σφιγμένοι μέσα σε αυτόν τον κλειό του ευρώ άρα λοιπόν αν θέλουμε να έχουμε μια μακρόπνοη ανάπτυξη, θα πρέπει να, να επαναπροσδιορίσουμε τις σχέσεις μας. Όχι με αυτά τα τσιτάτα του τύπου θα σκίσω τα μνημόνια. Αυτό είναι πάλι που πάρω κι εγώ τα χαρτιά, τα βγάλω και τα σκίσω. Το θέμα είναι ότι πρέπει να επαναπροσδιοριστούν οι σχέσει μα σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό δεν είναι κάτι εύκολο και είναι και πάρα πολύ επώδυνο και χρειάζεται και γνώσει και κότσουκ για να το ξεκινήσουμε. Άρα, λοιπόν, στην ουσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν ιδέα, είναι μια εξαιρετική ιδέα, αλλά επί τη ουσία, εν τη πράγμαση, που λένε και οι δικηγόροι, αυτό το πλοίο μάλλον το χάνουμε. Οπότε πρέπει πολλά πράγματα να τα ξαναδούμε πολύ πολύ σοβαρά. Κάνατε σε μια πολιτική βάση. Σχετική αναφορά πριν από λίγο σε ένα θέμα που, που αφορά την εξωτερική πολιτική. Και θέλω να σα ρωτήσω σε περίπτωση που επανεκλεγεί ο Ρετζέπ Ταγίπερ του Γκάμ, πρόεδρο τη Τουρκία, και προχωρήσει πάλι σε μια σταδιακή κλιμάκωση, όξυνση των σχέσεων με την χώρα μα. Πώ πρέπει να αντιδράσουμε. Λοιπόν. Γιατί λοιπόν, αναφερθήκατε πριν από λίγο στο πώ θα αντιλαμβανόμαστε εμεί τη σχέση μα με την Τουρκία και ότι πρέπει να δούμε τα του οίκου μα. Τι γίνεται στην, περίπτωση, στην περίπτωση που η Τουρκία οξύνει και πάλι το κλίμα. Λοιπόν, σα θυμίζω ότι από την περίοδο τη μικρασιατικής καταστροφή η Ελλάδα έχει μια ητοπαθή στάση στη σχέση με την Τουρκία. Συνεχώ. Εμεί του αποκαλούμε φίλου μα, γείτονα χώρα κτλ. Ενώ οι ηγέτε τη Τουρκία έχουν πάντα μια επιθετική πολιτική. Να θυμίσω τι παραβιάσεις του ενάριου χώρου να θυμίσω τις παραβιάσεις των υδάτων και την απειλή των ακτεωρών του λιμενικού, να θυμίσω όλο αυτό το, το τη σειρά των γεγονότων με τις κραυγές της κυβέρνησης Τουρκία, Τουρκίας θα μπούμε νύχτα. Όταν λοιπόν έχεις ένα γείτονα ο οποίος σε απειλεί και σου λέει θα μπω νύχτα, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να αγοράσεις ένα ντουφέκι και να τον περιμένεις. Δεν γίνεται λοιπόν εμείς να ακούμε τις απειλές και να χαιρόμαστε και να λέμε δεν βαριέ, έχουν προβλήματα. Δεν έχουν καθόλου προβλήματα. Αν δείτε, η Τουρκία έχει ένα ελάχιστο εξωτερικό χρέο, λιγότερο 50%. Εμεί έχουμε στο Θεό. Ε, η οικονομία τους κυλάει, κατασκευάζουν αυτοκίνητα, κατασκευάζουν υψηλή τεχνολογία, κατασκευάζουν ελαστικά αυτοκίνητα. Εμείς δεν κατασκευάζουμε τίποτα. Έχουμε εκπίσει τον πλούτο της χώρας. Να σας θυμίσω ότι η Λάρκο, γιατί συζητάμε για τις μπαταρίες, για, την, για διάφορα τέτοιε υψηλέ τεχνολογίες, παράγει σίδηρο νικέλιο που έχει και κοβάλτιο. Αυτά, το νικέλιο και το κοβάλτιο, είναι μέταλλα τα οποία η φήμη που μα καλλιεργείται είναι ότι τα παράγει η Κίνα και θα πρέπει να εξαρτηθούμε από την οικονομία τη Κίνα. Αυτό είναι λάθο. Το 90% τη ευρωπαϊκή αγορά καλύπτεται από τη Λάρκο. αυτή λοιπόν την Λάρκο, η οποία έχει αποθέματα για 200 χρόνια, την πουλήσαμε ω ο τζίρο τη τριών ημερών. Τριών ημερών τζίρο. Και είπαμε και ούφ την ξεφορτωθήκαμε. Δηλαδή λε και κάναμε και κανέναν άθολο. Τα τρένα να θυμίσω που θα ήταν μια πηγή πλούτου για τη χώρα γιατί τα μεγάλα λιμάνια κατεβάζουν χιλιάδες αυτοκίνητα από την, από την Κίνα, από την Κορέα και από την Ιαπωνία δεν υπάρχει τρένο να τα φορτώσουμε να τα πάει στην Ευρώπη. Γιατί, γιατί το τρένο της Ελλάδας είναι ένα τρενάκι σαν το παιδικό. Σταματάει στη Θεσσαλονίκη, δεν περνάει τα σύνορα. Το ανοίξατε αρκετά να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Σε ό,τι θέλετε. Το ανοίγω για να προλάβουμε να. Αναφορικά με την όξενση και τι εμπριστικέ δηλώσει που πιθανότατα να προχωρήσει και τι απειλέ ο Τούρκο Πρόεδρο τι πρέπει να κάνουμε. Να σκόσουμε τηλέφωνο, όπως είπε ο κ. Βαρουφάκη, και να συνοηθούμε με τους εταίρους μας. Ε, ποια είναι η άποψη της πνοής δημοκρατίας. Ξέρετε, ένας παλιότερος πρωθυπουργός της χώρας είχε πει ότι η δημοκρατία δεν έχει αδίέξοδα και είπε και κάτι ακόμα πιο σοβαρό. Γιατί του είχαν πει, ξέρετε, πρόεδρε, μας πιέζουν. Η απάντηση που έδωσε είναι ότι ένας πρωθυπουργός δεν πιέζεται, μόνο πιέζει. Και γιατί το κάνει αυτό, από πού βγαίνει αυτό το δικαίωμα ενό πρωθυπουργού να πιέζει. Γιατί η εντολή στον Πρωθυπουργό δίνεται από το λαό. Άρα λοιπόν μόνο ο λαό μπορεί να καθορίσει τι πρέπει να κάνουμε. Υπάρχει λοιπόν μια λειτουργία τη δημοκρατία που λέμε διάγγελμα, που ο Πρωθυπουργό βγαίνει και μιλάει στο λαό λέγοντά του και εξηγώντα του τι ακριβώ συμβαίνει. Και μπορεί να το ρωτήσει, παιδιά, τι κάνουμε. Θα πάμε σε πόλεμο. Ια, να ανοίξουμε τα σύνορα και να είμαστε λίγο ρεμπετασκεύοι. Επειδή λοιπόν εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικό λαό και σθένο έχει και φρόνημα έχει. Είμαι βέβαιος τι θα, τι θα απαντούσε. Κάτι που το έχει πει πάρα πολλέ φορέ. Άρα λοιπόν, το να διατηρούμε εμεί ένα στρατό, να ξοδεύουμε ένα σκασμό λεφτά για να έχουμε του εξοπλισμού, αν δεν θέλουμε να του χρησιμοποιήσουμε, νομίζω ότι είναι ανοησία. Θα μπορούσαμε να αγοράσουμε λουλούδια, καρδούλε, μπαλόνια και να είμαστε μια ευχάριστη χώρα. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε τον εξοπλισμό, θα έπρεπε να υπάρχει μια πάγια εντολή και μια στρατηγική εμπλοκή που να λέει μπαίνει, βυθίζεται. Να σα θυμίσω ότι οι Τούρκοι ρίξαν ρωσικά μίνκ και δεν άνοιξε ρουθούνη. Μετά παζαρεύανε με την Ρωσία μια χαρά. Άρα λοιπόν, όταν είσαι πάντα υποχωρητικό, δεν είναι δυνατόν να βγαίνει κερδισμένο ποτέ. Να πιάσουμε λίγο τα τοπικά, καθώ απευθύνεστε σε ψηφοφόρου τη Κρήτη, απευθύνεστε σε πολίτε τη Κρήτη και θέλω λίγο ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με την αναπτυξιακή τροχιά στην οποία φέρετε να έχει έλθει σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία του νησί. Έχετε κάποιε αμφιβολίε, έχετε κάποιε ενστάσει. Η δική σα πρόταση έχει ω επίκεντρο. Κοιτάξτε να δείτε, η χώρα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία να δημιουργήσει πλούτο. Τα δημοσιονομικά, να μοιράσουμε αυτά που έχουμε κτλ. Καταλαβαίνουμε ότι. Να αναφέρω ότι... το αεροδρόμιο Καστιλίου για να γίνω και εγώ λίγο πιο συγκεκριμένο, να αναφέρω τον βόρειο ειδικό άξονα Κρήτη, να αναφέρω το έργο των φραγμάτων που βρίσκεται σε μια εξέλιξη. Ωραία. Όλα αυτά λοιπόν είναι διάφορα διαχειριστικά πράγματα τα οποία είναι εξαιρετικά. Εγώ θα ήθελα να σα πω πόσοι άνθρωποι στην Κρήτη έχουν μισθού πείνα και αγοραστική ικανότητα μηδενική, γιατί πρέπει να πληρώνουν ένα σκασμό λεφτά στο ρεύμα ενώ ο ήλιο είναι τζάμπα. Ε, ένα σκασμό λεφτά στα τρόφιμα τα οποία έρχονται και όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μα. Δεν υπάρχουν κατάλληλοι παιδικοί σταθμοί, η μητρότητα δεν προστατεύεται. Πόσα παιδιά, α πούμε, κάνουν στην Κρήτη, ο μέσος, το μέσο ζευγάρι. Το να μην κάνουν παιδιά σημαίνει ότι δεν βλέπουν προοπτική τα παιδιά του. Άρα λοιπόν είναι και οικονομικά, είναι και κοινωνικά και κυρίω είναι δεν υπάρχει όραμα. Ποια είναι η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη είναι να δώσει όραμα στον κόσμο. Δεν είναι να του δώσει 200 ευρώ επίδομα ούτε να του κάνει λίγο καλύτερο το δρόμο. Άρα λοιπόν στην ουσία αυτό που με απασχολεί και θα έπρεπε να μα απασχολεί όλου είναι ότι αυτή τη στιγμή εκφράστηκε ασυνέστα η λανθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια και πολλέ φορέ το λέτε κι εσεί πολύ συχνά οι δημοσιογράφοι τον... μέσω των... των ηλεκτρονικών μια εικόνα χίλιε λέξει ο κύριος Μητσοτάκης ως αποκορύφμα της πολιτικής του μοίραζε συσίτια. Δεν το έκανα εγώ, ο ίδιος πήγε να το κάνει. Όλη η πολιτική, όλη αυτή την τετραετία ήταν να μοιράσει συσίτια στους φτωχούς Έλληνες. Στους Έλληνες που τους κατέστησε ο ίδιος φτωχούς με όλη την πολιτική του. Άρα λοιπόν ποια είναι η ανάπτυξη. Το να κάνουμε δηλαδή μια ανάπτυξη όπου θα δώσουμε και ένα καταπληκτικό οδικό δίκτυο ενώ δεν έχουμε αυτοκίνητα. Τι θα κινηθεί εκεί, το κάρο. Μιλάμε λοιπόν για μια κατάσταση η οποία πραγματικά έχει πιέσει τόσο τον ελληνικό λαό. Και δεν είναι μόνο ο κύριο Μτσουτάκη υπεύθυνο, είναι και τα προηγούμενα έτσι. Δηλαδή αυτό που λέει εμέσω πλήν σαφώ, αλλά ο ίδιο προσπαθεί να αποποιηθεί τη ευθύνη. Εμεί βλέπουμε μια συνολική ευθύνη στην ηγεσία τη χώρα τα τελευταία ε, χρόνια. Κύριε Κόβελα, απευθυνόμενο στου τηλεθεατέ μα, ε, το διακύβευμα των εκλογών ποιο είναι και απ' την άλλη για ποιου λόγου να στηρίξουν την πνοή δημοκρατία. Κοιτάξτε, η πνοή δημοκρατία είναι μια πολιτική κίνηση που προτείνει μια άλλη ιδεολογία. Εμεί πιστεύουμε ότι οι ιδεολογίε του παρελθόντος ανήκουν στον προηγούμενο αιώνα. Δηλαδή, όλη η ιστορία τη ένταση εργασία και τα εργατικά δικαιώματα Προφανώς ισχύουν τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα θα έπρεπε να εξασφαλίζονται. Η, 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 ο τύπος της πάλης όμως έχει διαφοροποιηθεί γιατί επί της ουσίας το κεφάλαιο έχει αλλάξει την πίστα του. Εμείς πιστεύουμε ότι ο τρόπος για να αλλάξουμε τα πράγματα είναι να καλλιεργήσουμε την σωστή προσέγγιση και τη γνώση στον πληθυσμό. Πιστεύω ότι ο πόλεμος της αντιγνώσης γίνεται με τα ίδια εργαλεία. Πρέπει να καταφέρνουμε με τον λόγο να αλλάξουμε το πνεύμα για να δώσουμε μια, μια φωνή στον κόσμο. Ο λόγο λοιπόν είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Και επειδή πολλοί λένε, Μα είσαστε λίγοι, είσαστε μικρό κόμμα, είσαστε νέοι κτλ., θα σα πω μόνο μια ιστορία η οποία είναι γεγονό. Η δυναστεία των Χαν, οι απόγονοι του Τζέγκη Χαν, βασίλευσαν στην αχανέστατη Κίνα για χίλια χρόνια. Ξέρετε πώ ανατράπει η δυναστεία των Χαν. Η δυναστεία των Χαν ανετράπει από τη δυναστεία των Μινγκ. Ο πρώτο Μινγκ ήταν ένα Άκληρος αγρότη, νάνο, υδροκέφαλο και παραμορφωμένο. Πώ κατάφερε λοιπόν ένα τέτοιο άνθρωπο να πείσει το σύνολο των Κινέζων, δεν ήταν και λίγοι, σε μια χανή έκταση με το λόγο. Όταν λοιπόν να χρησιμοποιούμε τον ορθό λόγο, με λέγοντα μόνον αλήθεια, που δεν χρειάζεται να την αποδείξει γιατί συνήθω είναι αυταπόδεικτη δημιουργεί στην αίσθηση στον κόσμο ότι μπορεί πια να παίρνει σωστές αποφάσεις. Μπορεί να παίρνει αποφάσεις γιατί με όλα αυτά τα, τα έτσι και γιουβέτσι και τα κρυφά και κάτω από τα τραπέζια δεν αυσύ. γίνεται δουλειά. Και θα σας κάνω και μια πρόταση. Την επόμενη μέρα των εκλογών δεν πρόκειται φυσικά να γίνει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση και θα πρέπει να πάμε σε αυτέ τι διερευνητικέ. Γιατί αυτό δεν γίνεται επίσημα στη Βουλή με live streaming, να ακούμε όλη τη συζητιατική ανάμεσα. Είναι μια μυστική συμφωνία να βρεθούν οι δύο αρχηγοί να ανταλλάξουν τι, κάρτε, φυλάκια. Όχι, είναι μια διαδικασία που ενδιαφέρει τον πολίτη και ο πολίτη θα έπρεπε να μπορεί να δει. Όπω γινόταν στην αρχαία Αθήνα. Στην αγορά γινόταν αυτέ τις συζητήσει. Δεν γινόταν σε κρυφά βάλιστη, δωμάτια βάλιστη. ούτε κάτω τραπέζι. Α έχουν την τόλμη να το κάνουν και να δούμε τι θα ζητηθεί και τι θα αποφασιστεί. Κύριε Κούβελα, σα ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Και εγώ σα ευχαριστώ θερμά και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ.